Με την πρώτη προπόνηση της χρονιάς, παρουσία χιλίων περίπου φιλάθλων που δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, άνοιξε η αυλαία για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν για τον ΠΑΣ Γιάννενα, που θα μάθει την προσεχή εβδομάδα τον πρώτο του αντίπαλο στην πρώτη του και ιστορική συμμετοχή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η πρώτη του ΠΑΣ ήταν όπως αναμενόταν, με εκατοντάδες φιλάθλους να προσέρχονται στο πανηπυρωτικό για να αποθεώσουν τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο που έγραψαν ιστορία με την εξασφάλιση της ευρωπαϊκής συμμετοχής και θα είναι οι ίδιοι οι δημιουργοί των νέων σελίδων ιστορίας στην 50η επέτειο από την ίδρυση της ομάδας. Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, η ομάδα του ΠΑΣ με πρώτο τον προπονητή Γιάννη Πετράκη έκανε την είσοδό της στο κεντρικό γήπεδο του Πανηπυρωτικού. Υπό τις ιαχές, τα συνθήματα και τα δεκάδες καπνογόνα που άναψαν από τους φιλάθλους του ΠΑΣ. Συνολικά στην προπόνηση πήραν μέρος 25 παίκτες με απόντες τους διεθνείς Λίλα και Τζιμόπουλο που θα ενσωματωθούν όταν ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές τους υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες. Παρόν ο 17χρονος Σέρβος Ντόλοβατς που αποτελεί, έστω και αν δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως, την πρώτη μεταγραφή του ΠΑΣ, αλλά και ένας ακόμη αγνώστων λοιπόν στοιχείων που θα δοκιμαστεί αυτές τις ημέρες από τον Γιάννη Πετράκη. Ο αρχιτέκτονας της πορείας του ΠΑΣ τα 2,5 τελευταία χρόνια χαρακτήρισε μεγάλη πρόκληση την ευρωπαϊκή συμμετοχή της ομάδας και μίλησε και για τις μεταγραφικές επιλογές και τις δυνατότητες που υπάρχουν για την ενίσχυση του ρόστερ. Είναι η πρώτη φορά στα χρονικά του ΠΑΣ, 50 χρόνια, που λέει καλή χρονιά για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά τόσο νωρίς, αλλά μάλλον είναι για καλό. Ευχαριστώ καταρχήν πολύ για την ευχή να έχουμε την υγεία μας όλος ο κόσμος, το πιο σημαντικό. Όταν ξεκινά νωρίς, επειδή υπάρχει ένα σπουδαίο γεγονός που ακολουθεί, τότε δεν υπάρχει το γιατί ξεκινάμε νωρίς. Είναι μεγάλη χαρά που είμαστε αυτή τη στιγμή εδώ. Μακάρι να η ομάδα μπορεί να είναι πάντα σε τέτοιες υποχρεώσεις και να ξεκινάει είναι δυνατόν και πιο νωρίς αν χρειάζεται. Είναι μεγάλη, πώς να πω έτσι, πρόκληση για την πόλη, για την ομάδα, για μας, για όλους μας, για τον κόσμο. Είναι ένα επιπλέον κίνητρο στο ξεκίνημα της χρονιάς, χώρια τα άλλα που υπάρχουν. Και αυτό είναι στην αφετηρία, όλα αυτά για να μεταφραστούν στην πορεία και να αποκτήσουν αξία θα πρέπει να έχουμε καλή εικόνα και καλά αποτελέσματα. Που για να έχουμε καλή εικόνα και καλά αποτελέσματα δεν υπάρχει κάτι άλλο παρά μόνο δουλειά, υπομονή και επιμονή. Όπως είπα και σε μια συνέντευξη, είναι δύσκολο να φτάσεις κάπου, είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθείς, πολύ πολύ πιο δύσκολο. Και είναι ακόμα πολύ πολύ πιο δύσκολο να κάνεις βήματα από εκεί προς τα πάνω. Εγώ όμως πιστεύω πολύ σαν άνθρωπος και στην ομάδα μας και στη δουλειά μας και σε αυτό όλο που εκπέμπει και η πόλη και η ομάδα με την αγάπη που δείχνει. Άρα στο χέρι μας όλοι μαζί να κάνουμε την προσπάθειά μας για να πετύχουμε αυτά που προείπα. Ποιο είναι το συνέστημα ενός προπονητή που περιμένει για πρώτη φορά στην καριέρα του μια ευρωπαϊκή κλήρωση να μάθει τον επόμενο αντίπαλο? Για μένα είναι μεγάλη τιμή, είναι η πρώτη μου συμμετοχή. Νομίζω ότι τα συναισθήματα αυτά δεν περιγράφονται και δεν θέλω να πω και κάτι άλλο γι' αυτό. Ο κόσμος περιμένει πολλά και περιμένει πολλά στο μεταγραφικό πεδίο. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε μόνο ποιοι έχουν φύγει. Προφανώς ο πρόεδρος έχει πει ότι δεν πρόκειται να φύγει άλλος παίκτης. Προφανώς αυτό που περιμένουμε είναι την ενίσχυση. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε? Όλοι ξέρουμε τη σπουδαιότητα όλων των στιγμών και τις υποχρεώσεις που έχουμε τώρα στην Ευρώπη και για το πρωτάθλημα. Αυτό το ξέρουμε όλοι μας και εγώ και ο πρόεδρος. Αυτό μπορώ να πω ότι γίνεται η καλύτερη προσπάθεια για να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Αλλά για τα θέματα μεταγραφικά δεν είναι δικιά μου δουλειά. Οτιδήποτε γίνεται και αφορά ας πούμε κάποιο παίχτη
που σας είπα γίνονται μεγάλες προσπάθειες, θα το μαθαίνετε από το γραφείο τύπου. Προλαβαίνουμε μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας στο Καρπενήσιο. Η προσπάθειά μας έχει να κάνει προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλά ξέρετε, δεν είναι κάποιος έτοιμος και πάμε και τον παίρνουμε. Πρέπει να βρούμε αυτό που χρειαζόμαστε και να υπάρχει στο timing και να ευνοήσουν και οι συνθήκες, οι κυρίες. Δεν είναι εύκολο. Να πούμε να πάρουμε ένα παίχτη στην τύχη, όποιος είναι εύκολο. Αλλά εμείς δεν θέλουμε να είμαστε σε αυτό το στάδιο. Θέλουμε τα δεδομένα που έχουμε σαν ομάδα και μπορούμε να κάνουμε να βρούμε το καλύτερο. Το οποίο και αυτό, να ξέρετε, δεν είναι εύκολο. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Ελπίζω γιατί χρειάζεται και τύχη, να έχουμε και τύχη να μας τύχουν οι περιπτώσεις που θα ταιριάζουν σε αυτά που θέλουμε. Και να μπορέσουμε να τις υλοποιήσουμε κιόλας.